Παγκόσμια ημέρα ρευματοειδούς αθρίτιδας και για την ημέρα αυτή και τις δράσεις μας μιλά η πρόεδρος του Συλλόγου Ελεάνα στην Πάτρα, η κυρία Μάχη Σαλαμαλίκη, αλλά και η ψυχολόγος και κοινωνιολόγος και καθηγήτρια του ΤΕΙ της Πάτρας, η κυρία Χρυσή Παπαδοπούλου. Θελήσαμε να δώσουμε ένα μικρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο πόσο μπορεί να γνωρίζει τι είναι τα ρευματικά νοσήματα, τα οποία απασχολούν περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες τα ρευματικά νοσήματα. Θα μείνουμε όμως στην Παγκόσμια ημέρα που είναι σήμερα. Ο Σύλλογος Ελεάνα έχει ξεκινήσει τις δράσεις του από τις 13 Σεπτέμβρη με διάφορες δράσεις εν ώψη της σημερινής ημέρας. Έχουμε ξεκινήσει με το περπάτημα ζωής και ελπίδας. Εν συνεχεία κάναμε ημερίδα στην αγορά Αργύρη που αφορούσε την υπερηχογραφία. Εντυποδιανομή το Σάββατο που μας πέρασε και σήμερα είναι κανονικά η ημέρα, θέλοντας να στείλουμε το μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ενημερωνόμαστε, γιατί η καλύτερη πρόληψη είναι η έγκαιρη διάγνωση. Αυτό που θέλω να τονίσω περισσότερο είναι ότι ο Σύλλογος Ελεάνα ξεκινάει ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή αυτοδιαχείρισης και εκπαίδευσης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το δούλεψε το κεντρικό μας στην Αθήνα και δουλεύεται αυτή τη στιγμή ανά όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, το οποίο εμείς προωθήσαμε. Βασίζεται σε 12 ενότητες, το οποίο έχει σχέση να γνωρίσουμε την ομάδα, να γνωρίσουμε το νόσημά μας, να γνωρίσουμε το θεράποντα, το σύστημα υγείας, την ψυχική υγεία, τις υπηρεσίες στα ΚΕΠΑ. Πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται πώς μπορεί να καταθέσει τα χαρτιά του και τι χρειάζεται για αυτό. Τη διευκόλυνση της λειτουργικότητας στην καθημερινότητα που πρέπει να έχουν και η φυσιοθεραπεία. Διευκόλυνση επιπλέον στην καθημερινότητα που αφορά την εργοθεραπεία, την άσκηση, τη διατροφή φυσικά που είναι πάρα πολύ σημαντικό και διάφορες άλλες μεθόδους τις οποίες χρειάζεται για τη διαχείριση της πάθησης. Στο τέλος θα γίνει μια αξιολόγηση και οι ομάδες θα επαναλαμβάνονται όλο το χειμώνα και θα είναι μαζί μας η κυρία Χρυσή Παπαδοπούλου, η οποία είναι ένα μέλος πολύ ενεργό στο σύλλογό μας και βοηθάει πάρα πολύ με τις ικανότητες και με τη γνώση που έχει πάνω στα ψυχολογικά και στα ψυχιατρικά προβλήματα. Σήμερα, ως Παγκόσμια ημέρα ρευματοπάθειας, θελήσαμε να κάνουμε μια παρουσίαση από το Σύλλογο Ελεάνα της Πάτρας για τους λόγους το ότι η ρευματοαρθρίτιδα είναι μία πολύ ύπουλη ασθένεια και μαστίζει πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή από στατιστικά στοιχεία φτάνουμε να είναι στα 3 εκατομμύρια και μάλιστα πιάνει όλες τις ηλικίες και ένα παιδί στα 1000 αποκτάει επίσης ρευματοπάθεια. Ο λόγος που ο Σύλλογος λειτουργεί είναι διότι θέλει να προσφέρει ποιότητα ζωής στους ασθενείς και στα μέλη του. Δεύτερον, θέλει οπωσδήποτε να προσφέρει βελτίωση στις συνθήκες ζωής τους. Τρίτον, θέλει να ενδυναμώσει το εγώ τους. Θέλει να προσφέρει ενημέρωση, η οποία πρέπει να γνωρίζουν τον εαυτό τους πολύ καλά, το σώμα τους και τι συμβαίνει σε αυτό. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν και τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις που έχουν προς τον εαυτό τους ως επιτοπλίστων. Γι' αυτό ο Σύλλογος οργανώνει και διάφορες ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης που σκοπό έχει να βοηθήσει τα άτομα και τους φροντιστές τους, γιατί όλοι αυτοί πρέπει να έχουν κάποιους ανθρώπους μέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, που είναι το άμεσο και το έμεσο περιβάλλον, να τους υποστηρίζει, να τους στηρίζει, να τους φροντίζει. Γιατί πολλοί από αυτούς φτάνουν σε μεγάλο βαθμό αναπηρίας που μπορεί να φτάσει και μέχρι αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε μέχρι και 25% του πληθυσμού που ασθενεί, που νοσεί, να έχει τέτοιου είδους αναπηρίες. Λοιπόν, γι' αυτό θέλουμε πάρα πολύ
να επικοινωνήσετε με μας, να βρεθείτε στο σύλλογό μας και σίγουρα να ξέρετε ότι θα βρείτε μια μεγάλη αγκαλιά που θα σας στηρίξει και θα νιώθετε άνετα να μιλήσετε για την ασθένειά σας. Το τηλέφωνο του συλλόγου είναι 2610-277-970. Να το επαναλάβω. 2610-277-970. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.